ένα ακόμα άνοιγμα στην αγορά για να προωθήσει το κομπόστ και το φυτόχωμα πέρα από τα όρια της Κρήτης επιχειρεί η Δεδισά, όπως τονίστηκε το πρωί στα κεντρικά γραφεία στα Χανιά, στην παρουσίαση του απολογισμού για τον ένα χρόνο από τότε που έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια. Το κομπόστ περιέχει συστατικά αποκλαδέματα αλλά και υπολείμματα. Πώς όμως ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια? Υπάρχει μεγάλη έλλειψη οργανικής ουσίας τόσο στην Κρήτη όσο και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Και για να καλύψουμε το πρόβλημα αυτό ξοδεύονται εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο και εισάγουμε προϊόντα ε, με οργανικό υπόστρωμα και λιπάσματα τα οποία πολλά από, από αυτά είναι αμφιβόλου ποιότητος. Όπως επισημάνθηκε όλα τα στάδια παραγωγής ελέγχονται από επιστήμονες του ΜΑΙΧ. Για ποια είδη καλλιεργιών όμω είναι κατάλληλο αυτό το προϊόν, τόσο των κυπευτικών εντό και εκτό θερμοκηπίου, όσο και των δεντροδών καλλιεργιών, ελιά, αμπέλια και ε, σπεριδοειδή νομίζω ότι αξίζει τον κόπο για να μην πω ότι είναι εθνικό συμφέρον όλοι οι φορείε τη Κρήτη, όλοι όσοι έχετε τη δυνατότητα του λόγου να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, αντί να ξοδεύονται χρήματα για εκατομμύρια, ε, εκατομμύρια για, για λοιπάσματα, θα μπορούσε κάλλιστα βελτιώνοντα την οργανική ουσία του εδάφου του να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα με μικρότερο κοστολόγιο. Το κομπόστ και το φυτόχωμα πληρεί τα στάνταρτ που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ την τυποποίηση και την προώθηση έχει αναλάβει με σύμβαση ιδιωτική εταιρεία. Δημιουργήσαμε ένα εμπλουτισμένο φυτόχωμα το οποίο η ονομασία του είναι κυπουρός και κυποτέχνης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα στα λουλούδια και στα κυπευτικά. Διαφέρει σε σχέση με τα προϊόντα του ανταγωνισμού λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας σε κόμπος που έχει. Αυτό το κάνει να ξεχωρίζει λόγω το ότι παρέχει στο φυτό ολοκληρωμένη θρέψη για τρεις μήνες, που σημαίνει ότι ο καταναλωτής δεν χρειάζεται να βάλει λίπασμα στο λουλούδι του ή στο κυπευτικό του για τρεις μήνες. Με αφορμή μάλιστα όλα τα προηγούμενα, ο Δήμαρχος έκανε ένα σχόλιο για το αν τελικά η ΔΕΔΙΣΑ θα συνεχίσει να λειτουργεί ανεξάρτητα. Να ένας ακόμα λόγος για τον οποίο επιμένουμε ότι η ΔΕΔΙΣΑ πρέπει να διατηρήσει την αυτονομία της και όπου βλέπουμε τις δραστηριότητες που έχει, τις οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε να ανακοπούν για κανένα λόγο αυτή τη στιγμή. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα, ενώ και σε ό,τι αφορά στα οικονομικά της επιχείρησης παρουσιάζουν βελτίωση.